Συνδεθούμε ζωντανά με τον διεθνολόγο και στρατηγικό αναλυτή Θανάση Δρούγο. Κύριε Δρούγο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ για την τηλεοπτική φιλοξενία και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς που αποδεχθήκαμε την πρόσκλησή μας, γιατί έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις και πάνω απ' όλα αυτή η τελευταία με το αεροσκάφος που εντός εισαγωγικών το έγινε απαγωγή από την Λευκορωσία. Θα έπρεπε ήδη η ελληνική πλευρά να έχει πάρει πιο δραστήρια θέση. Εννοώ η κυβέρνηση. Και αυτό γιατί, πρώτα απ' όλα, επειδή ισχύουν οι κυρώσεις στη Λευκορωσία εδώ και αρκετό καιρό, όπως ξέρεις, Κωνσταντίνε, εξαιτίας των κοινών στόχων που έχει μαζί με τη Ρωσία και την τεράστια επιρροή του Πούτιν μέσα στον καθεστώς Λουκασέγκο και τη βία την οποία χρησιμοποίησε το καθεστώς τον Αύγουστο σε εκλογές οι οποίες ήταν αφήσει γενές παράνομες, όπως διεξήχθησαν τουλάχιστον. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πολύ γνωστός και επειδή η αντιπολίτευση της Λευκορωσίας, για να είμαι σαφής, έχει συγκεντρωθεί περί το Βίλνιους της Λιθουανίας, στη συγκεκριμένη πτήση, έστω και αν είναι ξένη, δεν είναι ελληνική, αλλά οπωσδήποτε η Ryanair κάνει πτήσεις από την Αθήνα σε πάρα πολλές πρωτεύουσες, η εκτίμησή μου είναι ότι πρέπει να το θέσουμε και εμείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο ΝΑΤΟ, διότι η Λευκορωσία είναι, θα λέει κανείς, χώρες οι οποίες είναι, ας πούμε, πολύ δαχτυλοδειχτούμενες για τη συμπεριφορά τους και επειδή ο καθεστώς Λουκασέγκου είναι από τα χειρότερα και από τα ελάχιστα που έχουν παραμείνει έντονα αντιδημοκρατικά. Όλη αυτή η ιστορία είναι βούτυρο στο ψωμί του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά το ερώτημα είναι ότι πρέπει να είμαστε λίγο ξεκάθαροι με αυτό το θέμα. Ξεκίνησε ένα αεροπλάνο από την Αθήνα για να πάει. Συγγνώμη, ξεκίνησε από την Αθήνα για να πάει στη Λιθουανία και βρέθηκε στη Λευκορωσία. Αυτό το αεροπλάνο δεν ήταν η προσωπική πτήση του δημοσιογράφου. Υπήρχαν και άλλοι επιβάτες. Άνθρωποι που αλλού βρέθηκαν, αλλού ξεκίνησαν και αλλού βρέθηκαν, συγγνώμη κιόλας, αλλά χωρίς κάποιο τρόπο να πάνε σπίτι τους. Βεβαίως, σωστό, γιατί επαναλαμβάνω ότι πολλοί από αυτούς μένουν στη Λιθουανία και στις λοιπές βαλτικές χώρες. Οι συγκεκριμένες χώρες βρίσκονται σε σφοδρή αντιπαράθεση πολιτική και όχι μόνο με τους Λευκορώσους. Και μην ξεχνάμε κάτι άλλο, ότι το αεροπλάνο υπήρξε εκτροπή με MiG-29 Λευκορωσικό, το οποίο το πήρε σχεδόν από τα όρια του εναερίου χώρου Λιθουανίας, Λευκορωσίας και το προσγείωσε υπό την απειλή βεβαίως στο πολιτικό αεροσκάφος, τώρα μιλάμε έτσι, στο αεροδρόμιο του Μίνσκ, το οποίο δεν είναι μόνο πολιτικό, αλλά και στρατιωτικό στα πλαίσια της συνεργασίας Ρωσίας-Λευκορωσίας. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει το θέμα να τεθεί και σε ευρύτερους κυκλούς και γιατί άμα αρχίσουμε και αυτές τις διαδικασίες, αντιλαμβάνεσαι πού μπορεί να οδηγηθούν τα πράγματα. Λοιπόν, είχαμε από την πρώτη στιγμή την καταδίκη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς από την Ελλάδα, το Υπουργείο Εξωτερικών, ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό. Θα δούμε πού θα πάει όλη αυτή η ιστορία, να επιστρέψουμε στα δικά μας, γιατί μέσα σε όλα έχουμε και συνεχόμενες προκλήσεις από την Άγκυρα. Σήμερα ο κύριος Σακάρ μας κατηγόρησε ότι είμαστε επεκτατικοί. Το τελευταίο 48ωρο, Κωνσταντίνε, έχουμε επιθέσεις από το ΜΕΝ Υπουργείο Εξωτερικών και στο Twitter για τα όσα είπε πάλι περί τουρκικής μειονότητας και ότι κακώς ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε πομαρκοχώρια, ότι είναι τουρκικά χωριά. Έχουμε τον Ακάρ, ο οποίος η ομιλία την οποία έκανε δεν είναι τυχαία, είναι στα ναυπηγεία στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατασκευάζεται με ισπανική συνδρομή το μίνι αεροπλανοφόρο, ελικοπτεροφόρο, ειδικό πλοίο αποστολών αμφιβίων, το οποίο αυτή τη στιγμή θα το βρούμε μπροστά μας μέσω επόμενου εξετάσεων. Τώρα που δεν έχουν πια αεροπλάνα να του βάλουν. Το λέμε ακόμα αεροπλανοφόρο. Αυτή το λένε αυτή πλέον τώρα πλέον ειδικών, θα λέει κανείς, επιχειρήσεων, αμφιβίων επιχειρήσεων και πολλαπλών ρόλων. Αυτό που ξέρω τουλάχιστον και μπορώ να σου πω είναι ότι σίγουρα θα εγκαταστήσουν πάνω σε αυτό γύρω στα 18 με 20 μη επανδρομένα αεροσκάφη, τη στιγμή κατά την οποία από το πρόγραμμα F-35V η Τουρκία έχει τεθεί εκτός από τους Αμερικανούς λόγω των πυράβλων S-400. Μην ξεχνάμε αυτή ότι υπήρξε και επικοινωνία Τσαβούσογλου με τον Μπλίνκεν. Και βεβαίως αυτό είναι σημαντικό διότι τέθηκαν πολλά ζητήματα. Ήταν μία ώρα, ας πούμε, τηλεφωνική επικοινωνία και συζητήθηκαν ό,τι μπορεί να φανταστείς. Από Λιβύη, από Συρία, από Αφγανιστάν, από διμερείς σχέσεις, από F-35, από S-400, τα πάντα από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Τώρα ο ΑΚΑΡΤ άφησε για κάποιο διάστημα την αποστρατικοποίηση των δικών μας νησιών και ασχολείται με το θέμα ότι εμείς από το 1821. Είμαστε, ας πούμε, υπεύθυνοι για όλη αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και λέω ότι είναι πάρα πολύ, ας πούμε, ρευστή η κατάσταση. Και μην ξεχνάμε και τον Ερντογκάν, ο οποίος, Κωνσταντίνε, εμένει πάρα πολύ στις προκλήσεις σε ό,τι αφορά τις επόμενες μήνες για το Κυπριακό, αφού αυτό που είπε προχθές είναι σημαντικό. Δηλαδή, ότι αν πρέπει να ξεχάσουμε τις κοινότητες και να πρέπει να γίνουν δύο ισοδύναμα κράτη. Δηλαδή, να αναγνωριστούν τα κατεχόμενα. Άρα, πάει περίπατο η όλη διαμεσολάβηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Και εδώ, να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές ότι στην τελευταία, την άτυπη πεντάμενη
μέρη. Ο κ. Γκουτέρες, τα Ηνωμένα Έθνη ξεκαθάρισαν ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνεται συζήτηση για δύο κράτη, αλλά για την πρόταση που έχουμε συμφωνήσει από την αρχή και πάνω στην οποία μπορεί να γίνει επεξεργασία. Ωραία. Ο κ. Ερντογάν έφυγε από εκεί και αυτό που κράτησε και αυτό που είπε ουσιαστικά τώρα στα εγγένεια τη Σύραγγα στην τουρκικο-κυπριακή πλευρά είναι ότι από εδώ και πέρα θα συζητάμε μόνο για δύο κράτη. Γι' αυτό λέω ότι, Κωνσταντίνε, το θέμα πάει από πλευρά τη επιγύσεω του Κυπριακού. Πλέον δεν βλέπω δεύτερη πενταμερή με τι νέε συνθήκε. Μην ξεχνάμε ότι θα το θυμάσαι, ο Γερσίν Τατάρου, κρατοχικό ηγέτη, είχε δώσει ένα κείμενο 6 σημείων, στο οποίο θέτει τα πράγματα σε βάση ότι πρέπει να γίνουν συζητήσει με αναγνώριση διεθνή του ψευδοκράτου και μετά να μπούμε σε συζητήσει. Δηλαδή τα πράγματα χειροτερεύουν πάρα πολύ. Αυτό μπορώ να σου πω είναι ότι 20 Ιουλίου ο Ερντογάν θα κάνει κάποιε σοβαρέ από ό,τι ξέρω ανακοινώσει που αφορούν θέματα στρατιωτικά στη Μεσόγειο αλλά και ενεργειακά. Δηλαδή θα παρουσιάσει αποτελέσματα από το τι έχει κάνει μέχρι τώρα το Ρουκ Ρέις και το Μπαρμπαρός Χαραντίν Πασά, όπου φέρεται ότι κάποια από αυτές τις έρευνες είναι επιτυχής. Πάντως 20 Ιουλίου το λέω γιατί θα είναι 47 χρόνια από την αθλιότητα του Ατήλα και την κατάληψη του 36,7% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γι' αυτό και θα γίνουν αυτές οι ανακοινώσεις. Να τονίσω επίσης ότι το εξής, ότι μέσα στην εβδομάδα, δηλαδή Τρίτη και Τετάρτη, δηλαδή σε δύο μέρες, Κωνσταντίνε, έρχεται η Wendy Sherman και δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Όποιος ξέρει Αμερική ξέρει ότι η Wendy Sherman είναι από τα κορυφαία στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος και είναι αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, δηλαδή είναι κάτω από τον Blinken. Ενώ λοιπόν το ταξίδι της είναι στο ΝΑΤΟ, από ό,τι ξέρω, και σε κάποιες ασιατικές χώρες, συμμάχους των Αμερικανών, βάλει και κάτω την Ινδονησία κλπ. Σιγκαπούρη, σταματάει στην Τουρκία για δύο ημέρες, Τρίτη και Τετάρτη μεθαύριο, το λέω για πρώτη φορά αυτό και δημόσια, και θα συζητήσει ό,τι μπορεί να φανταστεί με τους Τούρκους εν ώψη των επαφών Biden-Erdogan στις 14 Ιουνίου στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που θα γίνει στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το προσέξουμε, γιατί η Wendy Sherman είναι από τα άτομα εκείνα τα οποία έχει τεράστια επιρροή και πολλές φορές ίσως και την ίδια επιρροή που έχει ο Blinken στον Biden. Και το άλλο που θα ήθελα να σας τονίσω είναι ότι η Πολωνία γίνεται η πρώτη χώρα του ΝΑΤΟ, η πρώτη ενός του ΝΑΤΟ, η οποία θα αγοράσει αυτές τις μέρες 24 μη επανδρομένα αεροσκάφη drones από την Τουρκία. Το λέω αυτό γιατί είναι η πρώτη χώρα, δεν είναι το Κατάρ, η Ινδονησία ή η Ουκρανία. Η Πολωνία, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω και επιβεβαίωση από το Υπουργείο Άμυνας Πολωνίας στη Βαρσοβία, αυτή τη στιγμή προχωράει σε τέτοια χώρα και ακολουθούν άλλες τέσσερις χώρες. Για να κλείσω, δηλαδή τι θέλω να πω, ότι αρχίζουν τα ιδιαίτερα επιτυχημένα σε επιχειρήσεις τύπου Καυκάσου, Λιβύης και Συρίας τουρκικά drones να εισέρχονται μέσα στα οπλοστάσια του ΝΑΤΟ. Και αυτό ας ληφθεί υπόψη, γιατί είναι σοβαρό και είναι εντός της συμμαχίας και δείχνει ότι η Τουρκία κερδίζει σε κάποια πράγματα ενώ σε κάποια άλλα χάνει. Το ερώτημα είναι πού πάμε εμείς με όλα αυτά και για να κλείσουμε, γιατί βλέπουμε από την Τουρκία πολλά παράξενα πράγματα. Που τώρα ακούσαμε προχθές εκείνη τη θεωρία ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνουν μία ΟΣ Τουρκίας-Παλαιστίνης. Σύμφωνα δηλαδή στα πρότυπα του μνημονίου που έχουν κάνει με την Λιβύη. Το ερώτημα είναι ότι με αυτά που ακούμε, αν υπάρχει κάποια ανησυχία για το πού πάμε από εδώ και πέρα. Κοίταξε, αν έχουμε επικοινωνία πέραν το τι είπε ο Τσαβούσογλου με τον Blinken πριν από 48 ώρες, αν δεις το τελικό κείμενο, λέει ότι στη Συρία και στο Αφγανιστάν συγκλίνουν οι θέσεις τους. Άρα μην νομίζει κάποιος ότι είναι η Τουρκία απομονωμένη, γιατί ακούω και διαφόρους που λένε ότι απομονώθηκε η Τουρκία ή χάνεται κτλ. Εγώ είμαι από αυτούς που κρατάνε πολύ μικρό καλά τις αυτά. Το δεύτερο είναι πώς θα βγάλουν τις συζητήσεις οι οποίες η Wendy Sherman θα συζητήσει Τρίτη και Τετάρτη ακόμα και με τον Τσαβούσογλου, τον Ακάν και όλους αυτούς. Την έχουν ανάγκη την Τουρκία στο θέμα του Αφγανιστάν με την αποχώρηση των συμμαχικών δυνάμεων μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, αυτή τη στιγμή η Τουρκία, όπως είπες, έχει κάνει κάποια περίεργα. Δηλαδή, το θέμα αυτή τη στιγμή που δεν το βλέπω να στέκει με την Παλαιστινιακή Αρχή. Είναι εμπλοκή της, στην οποία ήταν πολύ σκληρή σε πολλά πράγματα, τουλάχιστον στη διάρκεια των 11 ημερών του πολέμου, του ιδιόρυθμου αυτού ασύμμετρου πολέμου στη Μέση Ανατολή, στην Παλαιστίνη. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε ότι κινείται και στο ΝΑΤΟ. Λίγοι ξέρουν ότι τη δύναμη ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ, την πιο ισχυρή δύναμη, την έχει διοίκηση της Τουρκίας, ας πούμε, στο Τεγκερντάκ της Ανατολικής Θράκης. Δηλαδή, λέγονται διάφορα, αλλά την άλλη πλευρά, ας κρατάμε μικρό καλάθι και ας βλέπουμε και από πίσω πληροφορίες τι ακριβώς γίνεται. Γιατί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή
γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε πάντοτε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται. Και φαίνεται ότι η Τουρκία πήρε ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες μέσα στο ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει όλη αυτή η κρίση που είχε δημιουργηθεί με τους S-400. Βεβαίως, βεβαίως. Και από τη στιγμή παρόλο που εμένει και στους S-400, δηλαδή δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να υποχωρεί. Η εικόνα που δίνει και ο ΑΚΑΡ από τα όσα λέει, αλλά και ο Ερντογκάν με αυτή την αθρασίτητα και την εμπριστική λεκτική δυναμική, θεωρώ στην προηγούμενη περίπτωση ότι η Τουρκία δεν κάνει υποχώρηση. Περιμένω ας πούμε, να δω ότι επειδή είμαστε σε μήνα, μπαίνουμε τώρα στον Ιούνιο, πολύ κρίσιμο, και επειδή αυτές οι συζητήσεις που σου αποφέρνησα θα γίνουν, να δούμε πώς ακριβώς θα κινηθούν. Πάντως θα έχουμε εξελίξει, αλλά μην νομίζουμε κάποιοι ότι η Τουρκία είναι τελείως απομονωμένη. Αυτή είναι λάθος εκτίμηση και μας δημιουργεί παρενέργειες. Κύριε Δρούγο, είσαστε ξεκάθαρος και με αυτό θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη σύνδεση που είχαμε απόψε. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.